Πρώτο τουρνουά ποδοσφαίρου αναπτυξιακών ηλικιών K12 και K14 της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης θα λάβει χώρα το τριήμερο 16 έως 18 Ιουνίου στην Κομωτινή. Οι συντελεστές του τουρνουά, με επικεφαλή στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, παραχώρησαν σήμερα το πρωί συνέντευξη τύπου. Το τουρνουά πραγματοποιείται με τη συνεργασία των Προέδρων των Ενώσεων Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης, Εύρου, Ξάνθης, Καβάλας και Δράμας. Στην πρώτη αυτή διοργάνωση στην Κομωτινή συμμετέχουν 400 αθλητές ηλικίας μέχρι 14 ετών από 20 ομάδες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, οι οποίες αναδείχθηκαν πρωταθλήτριες και δευτεραθλήτριες στα τοπικά αναπτυξιακά πρωταθλήματα της κάθε ένωσης. Υπό την αιγίδα της περιφέρειας φυσικά, έτσι ώστε κάθε χρόνο αυτή να πραγματοποιείται στη διαφορετική πόλη. Συμφωνήσαμε σε αυτό, όπως και συμφωνήσαμε η πρώτη διοργάνωση να γίνει στην Κομωτινή. Και σήμερα σας ανακοινώνουμε αυτή την απόφασή μας και έτσι δημόσια και παρουσία ή όσων μπόρεσαν από τις ενώσεις να παρευρίσκονται εδώ. Και για άλλη μια φορά θέλω να πω ότι ο αθλητισμός, ιδιαίτερα όσον αφορά με παιδιά, η ανάδειξη των περιοχών μας, η προσέγγιση επισκεπτών είναι βασική στόχη της διοίκησής μας και γι' αυτό θέλουμε και αυτή η διοργάνωση να τα καταφέρουμε και να κάνουμε θεσμό, έτσι ώστε να πραγματοποιείται κάθε χρόνο χωρίς διακοπές και όπως είπα και σε διαφορετικές πόλεις. Βέβαια πρέπει να δούμε και την διοργάνωση, να είναι εφικτή η διοργάνωση, αν είμαστε παντού έτοιμοι να συμβεί αυτό. Αλλά ξεκινάμε και είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε έτσι ώστε αυτό να προχωρήσει περισσότερο. Εγώ δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Αν χρειαστούν ερωτήσεις, ο κύριος Αντιπεριφερειάρχης που έχει συνεχίσει τα θέσεις μου, να τα κλείσουμε το πρόβλημα. Να τα γυρίσουμε. Πώς θέλετε. Είμαστε λοιπόν πολύ χαρούμενοι για το γεγονός πως διεξάγεται το πρώτο αναπτυξιακό τουρνουά με τη συμμετοχή των πρωταθλητών και δευτεραθλητών των 5 ενώσεων στις ηλικίες K14 και K12. Στόχος μας είναι να δώσουμε επιπλέον κίνητρα στα παιδιά να ασχοληθούν με τον αθλητισμό και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του αθλητικού τουρισμού με την παρουσία 20 ομάδων 400 ποδοσφαιριστών και πολλών γονέων που θα βρεθούν στη Κομωτινή το τρίμερο 16-17-18 Ιουνίου. Κάθε χρόνο το τουρνουά αυτό θα διεξάγεται σε διαφορετική περιφερειακή ενότητα και στόχος μας είναι να γίνει θεσμός. Ο Περιφερειάρχης Χρήστος Μέτιος και η σύσσωμη η διοίκηση της περιφέρειάς μας δείχνει έμπρακτο ενδιαφέρον για τη νέα γενιά και θέλουμε μαζί με τα παιδιά να χαρούμε όμορφες στιγμές. Δίνουμε λοιπόν ραντεβού το τριήμερο στο γήπεδο της ΕΠΣ Θράκης στο ραδιοφωνικό σταθμό, στο ΤΑΚ και στο γήπεδο του Κοσμίου. Εγώ από την πλευρά μου και εκ μέρους των συναδέλφων των υπολείπων ενώσεων της περιφέρειας θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη και τους συνεργάτες του που πραγματικά αυτές τις μέρες προσπαθήσανε για να καταφέρουν και πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί να πετύχει αυτός ο θεσμός και να γίνει κάτι πάγιο για τα επόμενα έτη. Πράγματι, η ιδέα θα έλεγα ήταν περισσότερο του Περιφερειάρχη στις συζητήσεις που κάναμε πιο μπροστά, γιατί όλοι μαζί λέγαμε τις απόψεις μας και καταλήξαμε σε αυτό που εγώ τουλάχιστον με τόσα χρόνια εμπειρίας το βλέπω κάτι πολύ ωραίο και όμορφο και γενικότερα για την περιφέρεια και για την περιοχή μας. Οπότε εύχομαι να πετύχει αυτός ο θεσμός και θα πετύχει, δεν είναι στο χέρι του, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Την στιγμή που ετοιμαζόταν το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της φετινής χρονιάς, ο Περιφερειάρχης μας έδωσε την κατεύθυνση. Εγγράφηκε φυσικά στον προϋπολογισμό μας και στο ετήσιο μας πρόγραμμα και έγινε μια μεγάλη δουλειά σε συνεργασία και με τον Αντιπεριφερειάρχη, αλλά κυρίως και με τις ΕΠΣ. Αρκετούς μήνες το προσπαθούσαμε, οπότε πιστεύω ότι το αποτέλεσμα θα είναι θετικό, κυρίως θα έχει μεγάλη ανταπόκριση στα παιδιά και στους γονείς και μεγάλη υποστήριξη και όθηση στον τομέα του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου φυσικά. Καταρχήν καλημέρα και από μένα, είμαι ο πρόεδρος της ΕΠΣ Καβάλας Πριονίδης Γιώργος. Με χαρά δεχτήκαμε την πρόταση του Περιφερειάρχη πριν αρκετό διάστημα, κύριε Περιφερειάρχη, και ευχαριστούμε πολύ για να κάνουμε αυτό που είναι να κάνουμε αυτό το τρίμερο. Ήταν μια πολύ καλή κίνηση. Θα ήθελα ξανά να σας ευχαριστήσω και να επικρατήσει κάθε χρόνο το βασικό αυτό.
Από μένα, από ΕΠΣ Ξάνθης, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Συγχαρητήρια για αυτή τη διοργάνωση, αυτό το θεσμό που καταφέρετε να υλοποιήσετε. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά, εγώ είμαι σίγουρη γι' αυτό. Σίγουρα αυτές οι ηλικίες χρειάζονται παιχνίδια, χρειάζονται τέτοια τουρνουά και το κυριότερο νομίζω σε αυτή τη διοργάνωση είναι ότι δώσατε άλλο ένα στόχο σε αυτά τα παιδιά, σε αυτό το στο ενωσιακό πρωτάθλημα που διοργανώνει η κάθε ένωση, δώσατε ένα στόχο να βγουν πρώτοι, έτσι ώστε να μπορέσουν να έρθουν ένα κίνητρο, να μπορέσουν να έρθουν να συμμετέχουν σε αυτό το πρωτάθλημα. Ευχαριστούμε και πάλι, καλή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε το Σαββατοκύριακο. Δύο λόγια για το πρόγραμμα και για τις ομάδες που παίρνουν μέρος σε αυτό το πρωτάθλημα. Στα K14 είναι οι ομάδες του ΠΑΟ Κομοτηνής, του ΑΠΣ Παθρακικός, του ΑΕΤΟΥ Οφρυνίου, του ΑΟ Καβάλας, Ακρίτα Κάτου Νευροκοπίου, ΠΑΜΑ Αγίου Αθανασίου ΠΑΟΚ, Άρης Πετινού, Ασπίδα Ξάνθης, Ποντιακός Αλεξανδρούπολης και Ορέσης Ορεστιάδος. Στα K12 είναι ο ΠΑΟ Κομοτηνής, Ορφέας Τρίμης Θράκες, το Μουντιαλί το ΠΑΟ Κορφάνη, ο Απόλλων Καβάλας, ο Άρης Πετινού, Ορφέας Ξάνθης, Δόξα Πετρούσας, Δόξα Δράμας, Ορέσης Ορεστιάδας και Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν, θα ξεκινήσουν από την Παρασκευή το πρωί στις 10 η ώρα σε τρία γήπεδα της Ένωσής μας, στο γήπεδο Κοσμίου, στο γήπεδο του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΠΣ, στα δύο γήπεδα που έχει η ΕΠΣ και στο ΔΑΚ. Η κατηγορία K12 θα γίνει στα γήπεδα της ΕΠΣ και οι κατηγορίες K14 στα άλλα δύο γήπεδα. Οι ώρες θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 1 περίπου και από τις 5.30 μέχρι τις 9. Και οι δύο τελικοί θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή το απόγευμα στις 4. Ο ένας τελικός στα K12 στα γήπεδα του ραδιοφωνικού σταθμού και στα K14 στο γήπεδο του ΔΑΚ, όπου θα ακολουθήσει και η τελετή λήξης των αγώνων. Αυτά νομίζω.